Μια γεύση του τι έχουμε να διαβάσουμε, το τι θα μας συντροφεύει τον επόμενο μήνα. Πρόκειται στην ουσία για το πέμπτο τεύχος του Capital Today, το cover story σε αυτό το τεύχος. Και φανήκαμε και λίγο τυχεροί σε αυτό, διότι είναι πολύ επίκαιρο το θέμα. Είναι η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Καταγράφουμε συγκεκριμένα, Νέστορα, κυρίες και κύριοι, το όραμα της κυβέρνησης. Πώς δηλαδή η κυβέρνηση σχεδιάζει αυτή την μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Γίνεται μια τεράστια μεταρρύθμιση, έτσι, δεν είναι ακριβώς απλά πράγματα. Και καταγράφουμε, Νέστορα, όλα τα σενάρια που αφορούν το πώς θα μειωθεί ο αριθμός των Δήμων. Αρχικά ο στόχος είναι να μειωθούν οι Δήμοι στους 22 και ενδεχομένως να πάνε και στους 12. Καταγράφουμε λοιπόν αυτά τα σενάρια, έχουμε κάποια ενδεικτικά παραδείγματα να αναφέρουμε με βάση κάποια έγγραφα τα οποία εξασφαλίσαμε. Η Λαγκατάμιο, ο τόπος στον οποίο διαμένω και εγώ προσωπικά, με βάση το έγγραφο θα συγχωνευτεί με τον Δήμο Τσερίου και με την κοινότητα Ανθούπολης. Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα, ο Στρόβολος για παράδειγμα, που είναι και τεράστιος δήμος, δεν επηρεάζεται. Είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος δήμος μετά την Λεμεσό. Δεν επηρεάζεται καθόλου ο Στρόβολος. Είναι ήδη αρκετά μεγάλος, δεν μπορεί να προωθήσει για κάτι άλλο. Έχουμε και στοιχεία για τις συμπλεγματοποιήσεις κοινοτήτων. Και εκεί είναι σημαντικό. Και εκεί είναι αρκετά σημαντικό. Αυτό λοιπόν καταγράφεται. Τώρα, σε ό,τι αφορά στα υπόλοιπα θέματα, Νέστορα. Τι έχουμε από πλευράς συνεντεύξεων, λοιπόν, από πλευράς συνεντεύξεων ξεχωρίζω προσωπικά την συνέντευξη που μας παραχώρησε ο κύριος Χρήστος Πουλαΐδης. Ο ισχυρός άντρας της ανόρθωσης, ο πρόεδρος της ανόρθωσης, ο οποίος μιλάει για τον επιχειρηματία Χρήστο Πουλαΐδη. Ο κύριος Πουλαΐδης διοικεί 12 εταιρείες συνολικά σε Κύπρο και εξωτερικό. Αποκαλύπτει λοιπόν τα σχέδια του για την Κύπρο αλλά και το εξωτερικό. Μιλάει για το κυπριακό, για το κούρεμα καταθέσεων. Ενώ και για τους φίλους της ανόρθωσης που μας παρακολουθούν, απαντά και στο ερώτημα για το πότε θα αποχωρήσει από τον διοικητικό θόκο της ανόρθωσης. Έχουμε επίσης μεγάλη συνέντευξη του ισχυρού άντρα της PHC, του κ. Λίσανδρου Ιωάννου, ο οποίος έκτισε μια μικρή αυτοκρατορία στον χώρο της εστίασης τα τελευταία χρόνια. Έχουμε επίσης εκτενές ρεπορτάζ για τους σχεδιασμούς που γίνονται στην Μαρίνα Αγίας Νάπας. Φιλοξενούμε μεγάλη συνέντευξη του κύριου Σταύρου Καραμαντάνη, project manager στην ουσία της Μαρίνας. Έχουμε επίσης αρκετές αναλύσεις και πάρα πολλά θέματα, πλούσια θεματολογία, 116 συλλογικά σελίδες. Αύριο με την εφημερίδα Σημερινή ξανά στα περίπτερα του Capital Today. Μάλιστα. Και αναμένουμε να το έχουμε στα χέρια μας από αύριο πρωί. Λοιπόν, Σοκράτη, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σου.